Έτοιμος να καταφέρει το πιο αποφασιστικό χτύπημα στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους είναι ο Ιρακινός στρατός. Η επιχείρηση για την ανακατάληψη της Μοσούλης με την κωδική ονομασία κατάκτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ με τη συνδρομή παραστρατιωτικών σιητικών ομάδων Κούρδων Πεσμεργά και αεροπορική κάλυψη από τη Συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλάβει χωριά στο βορρά της επαρχίας Νινεβή. Το αρχηγείο τους βρίσκεται στην περιοχή Μαχμούρ, 60 χιλιόμετρα νότια της Μοσούλης. Στην ίδια περιοχή καταφτάνουν συνεχώς οικογένειες που κατάφεραν να αποδράσουν από εδάφη τα οποία ελέγχουν οι τζιχαντιστές. Στην πλειονότητά τους φιλοξενούνται σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε σχολεία και κλειστά γυμναστήρια. Παρότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι ιδανικές, για τους περισσότερους μοιάζουν παραδεισένιες, συγκρινόμενες με τη ζωή κάτω από την πότα των τζιχαντιστών. Η κάμερα του Euronews κατέγραψε συγκλονιστικές μαρτυρίες ατόμων που κατάφεραν να διαφύγουν από την κόλαση του Ισλαμικού κράτους. Οι τζιχαντιστές μας καταπίεζαν με σκληρές και βίαιες μεθόδους. Μας επέβαλαν να αφήνουμε γενιάδα, να μην καπνίζουμε, να φοράμε μακριά ρούχα όπως αυτή. Μας επέβαλαν έναν ακραίο τρόπο ζωής. Ασκούν πολιτική φυλετικών διακρίσεων. Είναι τρομοκράτες. Στα εδάφη που ελέγχουν, οι τζιχαντιστές φροντίζουν να επιτηρούν κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Σκληρή τιμωρία περιμένει όσους δεν εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τη σκληρή εκδοχή της Σαρία. Ζούσαμε κλεισμένοι στο σπίτι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Φοβόμασταν να μιλήσουμε. Ήλεγχαν κάθε πτυχή της ζωής μας. Υποχρέωναν τις γυναίκες να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Τους άντρες να φορούν μακριά ρούχα όπως αυτή και να έχουν γενιάδα. Ακόμα και αν είχαμε ένα πρόβλημα μέσα στο σπίτι, στην οικογένειά μας ήθελαν να παρεμβαίνουν. Η Μοσούλη, μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί το σημαντικότερο προπύργιο των τζιχαντιστών στο Ιράκ. Η επιχείρηση ανακατάληψής της αναμένεται χρονοβόρα και αιματηρή. Για πάνω από 2 χρόνια ζούσαν υπό τις διαταγές του Ισλαμικού κράτους ως εχμάλωτοι. Τώρα κατέληξαν εκτοπισμένοι και άστεγοι να ψάχνουν για ένα ασφαλές καταφύγιο και να επανενωθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους που παραμένουν εν ζωή. من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل محمد شيخ إبراهيم ليورو نيوز